Μόνο σοκ και ερωτηματικά μπορεί να προκαλέσει έξαρση του φαινομένου της παιδοφιλίας. Μέσα σε μία εβδομάδα διαβάσαμε πάλι για δύο περιστατικά, αφενός του γυμναστή στη Δράμα και αφετέρου του 40χρονου από τα Πετράλωνα, που μάλιστα δήλωσε πως ούτε καν θυμάται πόσα παιδάκια έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά. Εύλογα να ρωτιέται κανείς πως φτάσαμε στο σημείο να έχει ξεφύγει τόσο πολύ η κατάσταση. Βασική εξήγηση δίνει η χρήση του διαδικτύου. Οι παιδόφιλοι άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν και άλλοι σαν αυτούς και χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μέσο βρίσκουν πολύ πιο εύκολα το επόμενο θύμα. Ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι το διαδίκτυο αποτελεί τη μεγαλύτερη εξέλιξη στην ιστορία της παιδοφιλίας. Επιπλέον, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι παλαιότερα δεν μαθαίνονταν τέτοια περιστατικά. Ακόμη και όταν δημοσιευόταν μια τέτοια είδηση, δεν υπήρχε η δύναμη του διαδικτύου ώστε να αναπαραχθεί. Εξηγήστε στα παιδιά τους κινδύνους, φροντίστε να έχετε πρόσβαση στις διαδικτυακές σελίδες που επισκέπτονται και το βασικότερο όλων, κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αποκλίνουσα συμπεριφορά σε ενήλικα, φροντίστε να καταγγείλετε άμεσα το περιστατικό στις κατατόπους υπηρεσίες ασφαλείας του κάθε νομού ή αναφορά διαδικτυακή παρενόχληση, ενημερώστε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Παιδί μου, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα προφυλάξουμε. Βέβαια, έχουν τους γονείς που είναι πιο νέοι σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα, αλλά οι γονείς και εμείς προσπαθούμε. Εμείς, βέβαια, πιο μεγάλοι, δεν ξέρουμε, υπάρχει το ίντερνετ, αυτά δεν έχουμε μπει, δεν ξέρουμε, εγώ συγκεκριμένα, αλλά από εκεί και πέρα οι γονείς προσπαθούν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γι' αυτό παρακολουθούμε κάθε στιγμή. Εγώ προσωπικά όταν μπαίνουν σε αυτό το ίντερνετ για να παίξουν διάφορα παιχνίδια, φανταστείτε. Είμαστε από πάνω τους, όσο μπορούμε. Φοβόμαστε ιδιαίτερα, εγώ είμαι μητέρα δύο παιδιών, το μεγάλο μου κορίτσι είναι 9 ετών. Και είμαστε τρομοκρατημένοι στη γειτονιά. Να σκεφτείτε, παρόλο που τα παιδιά μας είναι αρκετά μεγάλα και αρκετά ανεξάρτητα, κάνουμε κάποιο τύπου σκοπιές. Δηλαδή, οι γονείς έχουν το νου τους και για τα υπόλοιπα παιδιά. Και με βάρδιες προσέχουμε μην μας συμβεί το τραγικό που συνέβη στα άλλα τα παιδιά. Με το ίντερνετ είμαστε σε επίπεδο ακόμα παιχνιδιών. Τώρα, όταν θα μπει και το Facebook και όλα αυτά που ενέχουν κινδύνους, φαντάζομαι θα πάρουμε κι εμείς κάποια μέτρα. Δεν θα τα αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Με τις συμβουλές που του δίνω κάθε μέρα. Οπωσδήποτε ο κάθε γονιός δεν φοβάται, μα μεγάλος, μικρός, όλοι το φοβόμαστε. Και είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να κάνουμε και τον έλεγχο. Τρόπος με την επιβολή των παιδιών, δηλαδή να τα μιλάνε, να συζητάνε πάντα με τα παιδιά, να τα εξηγούν, να τα κάνουν να φοβούνται λίγο, δηλαδή να μην είναι εντελώς ελεύθερα. Μόνο με πολύ μεγάλη συζήτηση με τα παιδιά μας. Αλλιώς πώς, αφού στο ίντερνετ και το ίντερνετ πρέπει να το προσέχουμε, να ξέρουμε πού μπαίνουν, πρέπει να ελέγχουμε, ποιες ώρες. Καταρχήν πρέπει να έχουμε μεγάλη ευθυνότητα. Αν δεν έχουμε ευθύνη εμείς οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, σίγουρα θα πάνε τα πράγματα πολύ άσχημα. Γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε όλο με τρελούς και όχι με λογικούς, να το πω χοντρά. Και έχουμε να κάνουμε όλο με πονηρά. Ο κόσμος έχει ξεφύγει, τι να πω. Το κράτος δεν κάνει τίποτα. Άσε θα μου πεις, έχουμε κράτος. Εννοείται, αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση νομίζω, γενικά, στην τηλεόραση. Πρέπει να δημοσιεύονται, εγώ πιστεύω, κάτι τέτοια κρούσματα, τα πρόσωπά τους, γενικά, για να γνωρίζουν οι πολίτες ότι με τι έχουμε να κάνουν, για να προστατευτούν. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι δύο μέρες πριν, παρέμβαση με αιχμές για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη περιπτώσεις παιδοφιλίας έκαναν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την πρόσφατη σύλληψη του αποκαλούμενου Δράκου των Πετραλώνων, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για τα ίδια δικήματα, όμως είχε αποφυλακιστεί. Οι κύριοι Βορίδης, Ψυχάρης, Τσαυδαρίδης, Μητσοτάκης, Γεωργιάδης, Βλαχογιάννης, Κουτσογιαννακόπουλος, Κυριαζίδης, Κρέκας και οι κυρίες Άννα Σημακοπούλου και Άννα Καραμανλή, με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ροπαγιώτη, ζητούν αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου όσον αφορά τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων παιδιών μέσω της κατάργησης της μετατροπής ή της συγχώνευσης των ποινών τους, καθώς και την κατάργηση κάθε ευεργετικής διάταξης της οποίας μπορούν μέχρι τώρα να κάνουν χρήση. Επίσης, ζητούν να γίνει υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και των φωτογραφιών τους και να ενημερώνονται τα σχολεία της περιοχής όπου κατοικούν οι δράστες.